Σας ευχαριστώ και για την ενημέρωση. Ήταν αρκετά αναλυτική, αν και όπως ξέρετε το ΚΚΕ σκύβει στα προβλήματα των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε γνώστες και αυτού του νέου αντιλαϊκού νομοσχεδίου. Στηρίζουμε τον αγώνα σας. Ξέρουμε ότι έρχεστε αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο της απόλυσης και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί ακριβώς τέτοια ζητήματα μαζί με όλα αυτά που είπατε προωθεί αυτό το νομοσχέδιο Πέτσα, το νομοσχέδιο της σημερινής κυβέρνησης. Εκτιμάμε ότι επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό ότι αυτό το τοπίο που διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ούτε τα εργασιακά δικαιώματα, ούτε την πραγματική ενημέρωση διασφαλίζει. Δυστυχώς η πανδημία αξιοποιείται από την σημερινή κυβέρνηση ως ευκαιρία, ως πρόσχημα θα λέγαμε, για να περάσει νέα μέτρα που είναι σε βάρος των εργαζομένων συνολικότερα και ειδικότερα με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά τους εργαζόμενους στον χώρο της ενημέρωσης. Το κυβερνητικό έργο δυστυχώς δεν αναστέλλεται. Η κυβέρνηση θέλει να αναστέλλονται μόνο οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Και πολύ περισσότερο μάλιστα έφτασε στο σημείο να τους απαγορεύει και όλα ή να τους διώκει, όπως είναι και η δίωξη που δέχεστε εσείς αυτές τις μέρες. Πιστεύουμε ότι αυτό που λέει σταθερά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτό που παλεύει και μέσα στη Βουλή και έξω στους δρόμους του αγώνα, το βλέπετε κι εσείς σήμερα πολύ πιο καθαρά και από τη δική σας πείρα. Να σας πω ότι συμφωνούμε μαζί σας ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ανοίγοντας το δρόμο της γιγάντωσης τηλεοπτικών ομίλων, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συνδέεται και με εντατικοποίηση της εργασίας και με αφαίρεση κατακτημένων δικαιωμάτων που με σκληρούς αγώνες έχει κάνει ο κλάδος, με αλλαγή συμβάσεων, με μείωση αριθμού εργαζομένων σε τηλεοπτικούς σταθμούς και βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε και εσείς σήμερα ή που είναι στα δελτία τύπου που έχουμε μελετήσει και που τα βλέπουμε και μελετώντας στη Βουλή το νομοσχέδιο του Πέτσα. Στηρίζουμε την απεργία σας, στηρίζουμε τον αγώνα σας, είναι για πέρα δίκαιος, σε αυτό είμαστε κατηγορηματικοί, δεν πρέπει να χαθεί καμιά θέση εργασίας, να μην γίνει καμία απόλυση. Οι εργαζόμενοι στα κανάλια, στην ΕΡΤ, επίσης στο ΑΠΕ, να είναι με μόνιμη και σταθερή εργασία, να καταργηθούν όλες αυτές οι μορφές της ευέλικτης δουλειάς που εντείνουν την εκμετάλλευση και την καταπίεση, να μην γίνει καμία δυσμενή, θεωρούμε εμείς, εργασιακή μεταβολή, καμιά αρνητική μεταβολή σε συμβάσεις, σε ωράρια, σε εργασιακές σχέσεις και βέβαια η κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις, με σταθερή και μόνιμη δουλειά, πάγια αιτήματα και όλα τα υπόλοιπα, να μην σας κουράζω, τα ξέρετε κι εσείς, τα διεκδικείτε κι εσείς πολύ περισσότερο και καλύτερα από αυτά που σας λέω εγώ τώρα. Κάθε εργαζόμενος θεωρούμε πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα της ειδικότητάς του για το μέσο στο οποίο έχει προσληφθεί και όχι να γίνονται, όπως σωστά επισημάνατε, εργαζόμενοι πολυεργαλεία. Ας πούμε για παράδειγμα το ζήτημα της πλήρους σύνθεσης των εξωτερικών συνεργείων είναι κρίσιμο ζήτημα. Να έχει δηλαδή εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων, να υπάρχει και ασφαλής δουλειά για όλους και για όλες, να υπάρχουν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς κλπ. Και φυσικά αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει τυπικά κάθε κανάλι να έχει 400 άτομα, 400 εργαζόμενους, επισύουμε τον κίνδυνο, επειδή σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι που δουλεύουν σε άλλες εταιρείες, που συνεργάζονται με τα κανάλια για την παραγωγή διάφορου και ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού από ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω τι κλπ. Και στην Ελλάδα, μάλιστα και στο εξωτερικό, άλλοι είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι,
ενοικιαζόμενους εργαζόμενους θα έχουμε, με συμβάσεις έργου κλπ, ουσιαστικά με μπλοκάκι. Δηλαδή γίνεται μια συνολική ή επιχειρείται τέλος πάντων μια συνολική ανατροπή σε εργασιακές σχέσεις, σε δικαιώματα, πάγια, κατακτημένα με σκληρούς αγώνες δεκαετιών. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί σας, συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να αποσυρθεί αμέσως εδώ και τώρα το νομοσχέδιο και με τις δυνάμεις που διαθέτουμε θα το παλέψουμε αυτό και στη Βουλή και στεκόμενοι δίπλα σας, συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάρα πολύ. Υπολογίζουμε στη βοήθειά σας στη Βουλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση, για την άμεση ανταπόκρισή σας και για τις θέσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.